Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καθυστερήσαμε λιγάκι, αλλά εδώ είμαστε με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα και επισήμως, κύριε Φίλη, γιατί είχαμε φωνές προηγουμένως, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Ναι. Λοιπόν. Καλή σας μέρα, καλή μέρα και στους τηλεθεατές σας. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με κάτι, να το κλείσουμε, να το διευκρινίσετε, να το κλείσουμε, να μην υπάρχει επ' αυτού κάτι. Το λέω γιατί είναι εξετάσεις. Πριν ξεκινήσουμε με κάτι. Ναι. Ναι, πέστε μου, σας ακούω. Όχι, λέω ότι επειδή νωρίτερα συνομιλούσαμε με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσα Εκπαίδευσης και της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, μας είπαν οι καθηγητές ότι 21 του μηνός θα αποφασίσουν οι Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών ΕΛΜΕ επί προτάσεων που έχουν κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσα Εκπαίδευσης για απεργιακές κινητοποίησεις. Εσείς, το Υπουργείο, μπορεί να διαβεβαιώσετε ότι διασφαλίζει το. Είναι εξεταστική περίοδο, ρε. Ναι, είναι εξεταστική περίοδο, δεν μπορεί να συμβεί κάτι και ότι δεν θα υπάρξει ακριβώς το παραμικρό που λένε να διαταράξει την όλη διαδικασία. Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι οι εξετάσεις που ξεκινούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, αναλόγως τα μαθήματα που θα υπάρχουν, θα είναι εξετάσεις με διασφαλισμένη την ηρεμία για τα παιδιά. Έτσι. Είναι προετοιμασμένες όπως κάθε χρόνο. Μάλιστα. Και εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Ωραία. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, θέμα απεργίας, υπονόμευση των εξετάσεων από τέτοιου είδους προτάσεις, οι οποίες άλλωστε δεν έχουν και βάση, διότι οι κινητοποίησεις γίνονται όταν υπάρχουν προβλήματα καινούρια εν εξελίξη. Πώς δεν έχουν, αιτήματα. Αντιθέτως, σήμερα, ένα λεπτό. Σήμερα λαμβάνονται οι αποφάσεις ώστε τα σχολεία το Σεπτέμβριο να λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα, χωρίς προβλήματα, με τα βιβλία, με τους δασκάλους, από την πρώτη μέρα. Πώς το λέτε αυτό, κύριε Υπουργέ? Αυτό είναι ένα στοίχημα τριακονταετίας. Εδώ οι καθηγητές προβλέπουν ότι θα έχουμε μεγαλύτερα κενά του χρόνου. Έτσι λένε. Έτσι μας είπαν πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω για να γίνει σαφές. Λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις, ούτως ώστε σύντομα να υπάρχουν εκείνα τα μέτρα που και τα βιβλία και οι αναγκαίοι καθηγητές και με πρόληψη χιλιάδων αναπληρωτών από την πρώτη μέρα θα είναι στα σχολεία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Μάλιστα. Και συνεπώς οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι μια συζήτηση νομίζω άκερη που δεν είναι γνωστά. Θα προσληφθούν περισσότερα αναπληρωτές, κύριε Υπουργέ, για να καλυφθούν τα κενά του χρόνου, αυτό μας λέτε? Γιατί για κανονικές προσλήψεις δεν προβλέπεται. Θα προσληφθούν χιλιάδες αναπληρωτές που είναι αναγκαίο για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Διότι με την αδιοριστία που επιβλήθηκε από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, έχουμε 10 χρόνια να δούμε νέο μόνιμο εκπαιδευτικό στα σχολεία, έχουν δημιουργηθεί κενά και οι αναπληρωτές ουσιαστικά, όταν μάλιστα μια δεκαετία και 15ετία αναπληρωτές, είναι εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και μόνιμες ανάγκες του ελληνικού δημοσίου. Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο, στην πρώτη διαδικασία ΣΕΠ που θα γίνει το επόμενο διάστημα, είναι σίγουρο ότι θα διασφαλίσουμε, το δικαίωμα των αναπληρωτών να μπορούν να έχουν και αυτοί. Δεσμεύεστε επομένως αυτό. Δεν ξέρω βέβαια αν θα είστε υπουργός εσείς. Μπορεί να μην είστε, να είναι κάποιος άλλος που δεν δεσμεύεται και τόσο. Εσείς πάντως δεσμεύεστε. Κοιτάξτε, μην αρχίσουμε τώρα την κολοκυθιά. Είναι δέσμευση κυβερνητική. Εντάξει. 20.000 εκπαιδευτικοί σε βάθος τριετίας θα διοριστούν μόνιμα στην εκπαίδευση. Αυτό και το έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση επίσης ότι με βάση το για πρόγραμμα. Για μόνιμους μιλάτε τώρα. Τον διορισμό στο δημόσιο. Για αυτό το λέω. Για μόνιμους μιλάτε. Για μόνιμους μιλάει. Σε βάθος τριετίας 20.000. Αυτό δεν το απέρριψε η Τρόικα, υποτίθεται. Βεβαίως. Δεν το συζήτησε, διότι λέει θα γίνουν αυτές οι κουβέντες μετά την αξιολόγηση. Τώρα τελειώνει η αξιολόγηση και υπάρχει το ζήτημα του προσδιορισμού του δημοσιονομικού κενού, όπως ξέρετε, με την αξιολόγηση και του προσδιορισμού του αριθμού των προσλήψεων των μονίμων στην εκπαίδευση. Δημόσια διοίκηση. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Ωραία, άρα λοιπόν έχουμε αυτή την προοπτική για την κάλυψη προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναζήσουμε. Φέτος, επαναλαμβάνω, θα έχουμε χιλιάδες αναπληρωτές που θα καλύψουν την πρώτη μέρα και όχι το Δεκέμβριο τα κενά που θα υπάρξουν. Μα αυτό ρωτώ, κύριε Υπουργέ. Διότι δεν θα χαθεί ούτε μία ώρα φέτος στα σχολεία. Είναι στοίχημα αυτό και θα το κερδίσουμε. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Εγώ γι' αυτό ρωτώ. Πολύ σημαντικό. Διότι κάθε χρόνο χιλιάδες διορίζονται, μόνο που διορίζουμε μέχρι το Γενάρη. Μπράβο. Γι' αυτό. Όχι, λέει από την πρώτη μέρα. Σας είπα και δεσμεύομαι ενώπιον σας και ενώπιον των τηλεθεατών σας. Μάλιστα. Από την πρώτη μέρα θα γίνουν οι διορισμοί των αναπληρωτών. Τελεία. Τελεία. Και το σύστημα των μονίμων διορισμών θα αρχίσει να λειτουργεί, θα γίνουν δηλαδή αναγκαίες διαδικασίες ΑΣΕΠ,
φέτος. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάει αυτό. Αυτό είναι δέσμευση, το κρατάμε να δούμε το Σεπτέμβριο πώς θα λειτουργήσει. Μακάρι να πάει έτσι όπως το λέτε, για να μην έχουμε τα γνωστά που έχουμε κάθε χρόνο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Παρόλα αυτά, σας κατηγορούν όμως ότι οι ρυθμίσεις στις οποίες προχωράτε, ιδιαίτερα στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών που είναι αναγκαίοι, καθώς όταν μειώνεται, ας πούμε, ώρες μαθημάτων για κάποια μαθήματα, αυτό οδηγεί στην πραγματικότητα, η Δασκαλική Ομοσπονδία λέει ότι είναι περίπου 3.000 λιγότεροι για τη νέα χρονιά. Ισχύει ή όχι? Και το ερώτημα που προστίθεσαι σε αυτό είναι... Ποιοι είναι οι υπολογισμοί? Δεν ξέρω, ρωτώ. Γιατί λέει, αφού μειώνει μαθήματα... Ξέρω. Μειώνει και δάσκαλο. Μειώνει και δάσκαλο. Λογικό είναι αυτό. Να απαντήσω. Ναι. Φέτος ιδρύεται το ενιαίο αναμορφωμένο, το ενιαίο τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα, όλα τα παιδιά θα έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, θα κάνουν τα ίδια μαθήματα σε ένα πλούσιο σχολείο. Πλούσιο ως προς την διδακτική σχολείο. Όχι όλα και όπως και όπως. Σήμερα, ακούστε, ναι, όλα τα παιδιά, παντού, διότι από τα τετραθέσια και πάνω, ενώ δεν ίσχυε μέχρι τώρα αυτό, θα έχουμε ένα ενιαίου τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή. Που σημαίνει ότι παιδιά τα οποία μέχρι τώρα δεν κάνανε ξένη γλώσσα στην πρώτη δημοτικού, θα κάνουν. Mm-hmm. Δεν κάναν πληροφορική σε αυτήν την τάξη, θα κάνουν. Δεν κάναν θεατρική αγωγή, θα κάνουν. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, μόνο στο 1/3 των δημοτικών σχολείων, τα λεγόμενα ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, mm-hmm, υπήρχαν αυτά τα μαθήματα σε αυτή την έκταση. Γιατί δεν τα επεκτείνατε τώρα, λοιπόν λέμε, αυτά? Σε όλα τα παιδιά. Τα επεκτείνει αυτό. Τα επεκτείναμε, αυτό κάναμε. Αυτό σας λέω. Εσείς... Τα επεκτείναμε. Με προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω. Η αντιπολίτευση όμως, κύριε Φίλη, μισό λεπτό κύριε Υπουργέ. Διότι η αντιπολίτευση στην παρακαλώ επιχειρηματολογία που μόλις επαναλαμβάνετε και τα έχετε ξαναπεί και πριν από λίγες μέρες, λέει ότι στην πραγματικότητα αυτό που κάνετε είναι ενιοποιείτε την υποβάθμιση. Εκλώς. Δηλαδή κατεβάζετε το επίπεδο, όχι, σε ένα ενιαίο επιπεδωμένο, αλλά το κατεβάζετε. Αυτά είναι συνθήματα. Ναι. Αυτά είναι συνθήματα και θα καταλάβουν σύντομα όλοι ότι είναι αναβάθμιση και επέκταση του ολοήμερου σχολείου. Αφού σε κόβετε όλη την ο χρόνο, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Τι ώρα θα τελειώνει η σχολική? Ένα λεπτό. Τι ώρα θα τελειώνει το ωράριο, το σχολικό, τι ώρα θα τελειώνει? Ναι, κύριε Οικονομ. Ναι, κύριε Οικονομ. Τι ώρα θα τελειώνει? 1:15. Α, μπράβο. Τώρα δεν τελειώνει 1:15 το μεσημέρι. Μπράβο. Άρα πιο νωρίς. Λοιπόν, κόβεται ώρα επομένως. Επτάωρο. Το πιο νωρίς δεν σημαίνει πιο υποβαθμισμένο σχολείο. Αλλά τι προς Θεού. Αυτές είναι... Ακούστε λοιπόν. Δεν θέλουμε, και αυτό είναι παιδαγωγική αντίληψη, επτάωρο δημοτικό σχολείο. Μάλιστα. Το επτάωρο δημοτικό σχολείο σημαίνει 7η ώρα τα παιδιά είναι σαν κοτόπουλα. Γιατί στα περισσότερα κτίρια που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι λειτουργικά. Ναι, επτά λοιπόν ώρες μικρά παιδιά σε μη λειτουργικά κτίρια μέσα, είναι ένα αντιπαιδαγωγικό μέτρο. Ωραία. Λοιπόν, παντού εξάωρο. Άρα εξάωρο και παντού. Εξάωρο αναβαθμισμένο. Ωραία. Αναβαθμισμένο με ξένες γλώσσες παντού, με πληροφορική. Μα πώς θα γίνει αυτό όμως, κύριε Υπουργέ, αφού συρρυκνώνεται το ορολόγιο πρόγραμμα, πώς θα αυξήσετε τα μαθήματα? Εγώ συμφωνώ με το εξάωρο. Έχετε δίκιο στο εξάωρο. Έχετε δίκιο απόλυτο. Μάλιστα. Γιατί και εμείς που έχουμε παιδιά στο σχολείο και ξέρουμε, λοιπόν, όντως τα παιδιά βασανίζονται από την 6η ώρα και μετά, όπως το λέτε σωστά. Όμως, συρρυκνώνοντας το πρόγραμμα, δεν κόβετε μαθήματα? Εσείς λέτε αυξάνω μαθήματα. Πώς? Το αναμορφώνουμε το πρόγραμμα. Μάλιστα. Βάζουμε και νέες. Βεβαίως. Το αναμορφώνουμε το πρόγραμμα. Βάζουμε και νέα μαθήματα και κάνουμε μια νέα σύνθεση προγράμματος. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, τα παιδιά μας είναι πολλές ώρες στο σχολείο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι πολλές ώρες στο σχολείο τα παιδιά μας. Έχετε δίκιο, αλλά. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα αναγκαία μαθήματα που διδάσκονται και να φτιάξουμε ένα νέο πρόγραμμα. Αλλάζουμε το πρόγραμμα επομένως. Αλλάζετε το πρόγραμμα επομένως. Αυτό σημαίνει. Βεβαίως. Μείωση... Το αναμορφώνουμε. Το αναμορφώνεται. Αυτό σημαίνει. Ρωτούν και εκπαιδευτικοί γι' αυτό. Σημαίνει η αλλαγή του, αλλαγή ας πούμε και του περιεχομένου της γνώσης. Δηλαδή μειώνεται ας πούμε και η ύλη. Έτσι. Σε ορισμένα μαθήματα. Βεβαίως. Αυτή είναι η επιλογή που θα γίνει και ήδη ετοιμάζεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ναι. Και επειδή δεν μπορεί να γίνει σε όλα τα μαθήματα, ναι, διαμιάς, γίνεται βήμα-βήμα. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Οι εκπαιδευτικοί που μας ακούνε, mm, γνωρίζουν ότι σε δύο τάξεις του δημοτικού, δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα, ναι, υπάρχουν βιβλία μαθηματικών τα οποία είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Wow. Σε δύο τάξεις. Το λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Προχωρούμε στην αναμόρφωση αυτών των πραγμάτων στα σχολεία.
Δηλαδή θα αλλάξετε και τα βιβλία και σταδιακά. Και σε άλλα θέματα. Θα αλλάξουν τα βιβλία σταδιακά. Σταδιακά βεβαίως. Και προγράμματα σπουδών και βιβλία. Όχι τώρα. Ναι. Μήπως το πλαίσιο αυτή της αναμόρφωσης. Πατάς ένα κουμπί. Κάποια μαθήματα τα εξαφανίσετε γιατί έχετε και μια αντίληψη. Εσείς α. Στα θρησκευτικά π.χ. θα σου πει ο άλλος. Μήπως τα εξαφανίσετε. Δεν την περιμένω την ερώτηση εδώ, Νικόλαου. Τα θρησκευτικά δεν εξαφανίζονται, διότι όπως ξέρετε, προστατεύονται από το ιερό πνεύμα του μαθήματος. Σωστό, δεν μπορεί να εξαφανιστούν. Αρκετό άγιο πνεύμα. Να μην γίνεται βλάσφημη τώρα στη συζήτηση. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Τα θρησκευτικά είναι το μοναδικό μη βασικό μάθημα. Αυτά που λέγαμε παλιότερα δευτερεύονται. Μη βασικό μάθημα. Το οποίο είναι από την τρίτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Προσέξτε. Τρίτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Τι πειράζει. Τι εξαφανίζεται. Μας πειράζει αυτό. Όχι, αυτός δεν εξαφανίζεται το μάθημα. Δεν εξαφανίζεται. Είναι το μοναδικό. Λέω πως θα αρχίσετε να το μειώνετε όμως εσείς τώρα. Η χημεία, ωραία. Η βιολογία. Ακούστε. Αυτό. Η γεωγραφία, η φυσική, η χημεία, η βιολογία. Μια σωρία μαθημάτων δεν υπάρχουν σε όλες τις τάξεις ή του δημοτικού ή του γυμνασίου ή του λυκείου. Ναι. Τα θρησκευτικά υπάρχουν. Άρα ποιος τα εξαφανίζει. Ναι. Βεβαίως. Για την αντίληψή σας. Υπάρχουν μέχρι τώρα. Μήπως δεν υπάρχουν μεθαύριο. Επιφύλη. Θα υπάρχουν. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό τώρα. Γιατί αυτά τα λέει καλύτερα ο κύριος Αμβρόσιος. Αφήστε τώρα. Λοιπόν. Το διάολο κουρτίζουμε τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Το εκλαμβάνω ως κομπλιμάνα αυτό, κύριε Υπουργέ. Λέω λοιπόν. Εντάξει, ελάτε. Βεβαίως, γιατί όχι. Ο καθένας επιλέγει τις φιλίες του. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι εμείς ως Υπουργείο έχουμε αναθέσει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να αναμορφώσει τα μαθήματα όλα, μεταξύ των οποίων και τα θρησκευτικά. Και ήδη υπάρχει εδώ και δύο χρόνια, όχι επί Υπουργείας Φίλη, αλλά από την Υπουργεία της κυρία Διαμαντοπούλου, έχει ανατεθεί σε μια επιτροπή του ΙΕΠ. Έχει φτιάξει πιλωτικό πρόγραμμα, έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλά σχολεία της χώρας επί δύο χρόνια και τώρα θα ληφθούν οι αποφάσεις. Ναι. Το πιλωτικό πρόγραμμα αυτό που αφορά όλη την εκπαίδευση για τα θρησκευτικά προφανώς αφίσταται από την αντίληψη του ομολογιακού μαθήματος. Δεν θέλουμε κατηχητικό να κάνουμε τα θρησκευτικά στα σχολεία, αλίμονο. Λόγο έχει η Εκκλησία είναι ένα σε αυτό. Πρόγραμμα το οποίο... Θα έχει λόγο η Εκκλησία σε αυτό, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δεν βλέπω να πολύ συμφωνεί με αυτό. Και γενικότερα και οι Μητροπολίτες. Εγώ δεν σας πάω στον Αμβρόσιο. Ο Αμβρόσιος είναι μια ακραία περίπτωση. Τοποθετήθηκε, τοποθετηθήκατε κι εσείς. Εγώ μιλάω για την επίσημη Εκκλησία. Η Εκκλησία θα έχει την άποψή της, αλλά η απόφαση λαμβάνεται από το ΙΕΠ, δηλαδή από την πολιτεία. Διότι το σχολείο είναι κοσμικό, δεν είναι κατηχητικό σχολείο. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ελληνικής πολιτείας. Επομένως, δεν σας ενδιαφέρει αν έχει διαφορετική άποψη η Εκκλησία. Ένα λεπτό, να ακούσετε. Όχι, να το πούμε αυτό, κύριε Υπουργέ. Να το πούμε αυτό. Να ακούσετε, λέω, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Να ακούσετε ένα λεπτό. Καταλλαγή, λοιπόν, να ακούσετε. Αγάπη και καταλλαγή. Μαζί με την περίοδο που αλλάξαν τα βιβλία, που αλλάξαν τα βιβλία των θρησκευτικών, ήταν η Υπουργεία, ήταν επί των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Γεωργίου Παπανδρέου. Είχε αντίρρηση η ιεραρχία. Φωνές. Παρ' όλα αυτά τα βιβλία εφαρμόστηκαν. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια θετική πολιτική παρακαταθήκη. Τις αποφάσεις για το σχολείο τις λαμβάνει η κυβέρνηση με τα συντεταγμένα από την πολιτεία όργανα. Προφανώς. Τελεία. Η εκκλησία λαμβάνει... θα πει την άποψή της και θα κρίνει ο κόσμος. Και η κυβέρνηση χρειάζεται πασόν. Θέλουμε συνεννόηση. Θα αναμορφώσετε... Τα όσα προτείνουμε τώρα για τα θρησκευτικά δεν είναι μια ιστορία ανατροπής. Αλίμονο. Όχι, είναι όχι. Μια λογική αναμόρφωση. Η πολιτεία και οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν επί του ζητήματος. Αυτό είναι προφανές και δεν αποφασίζει οποιοδήποτε άλλος για το περιεχόμενο. Η πολιτεία αποφασίζει όμως. Προφανώς. Συζητάμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, όχι, λέμε αν θα ληφθούν υπόψη οι στοιχεία, αντιρρήσεις και συζητήσεις που γίνονται. Τα συζητάμε, κύριε οικονόμο. Εκεί έχουμε φτάσει, λοιπόν, τα συζητάμε όλα. Να μην τα εκεί μας καταντήσατε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, όχι, κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε. Σας καταντήσαμε εμείς. Κύριε Υπουργέ, μας τι έβαλε. Σας υπενθυμίζω ότι όταν η κυρία Γιαννάκου, η προκάτοχός μου, εκλήθη να απαντήσει επί του θέματος θα συνεχιστούν οι εξομολογήσεις στα σχολεία ή όχι. Και απήντησε όχι. Δεν θα γίνονται πια εξομολογήσεις. Και καλά έκανε. Πολύ σωστά έκανε. Και καλά έκανε. Και τότε κάποιοι ψιθύρισαν επί του μακαριστού Χριστοδούλου, κάτι ψιθύρισαν, αλλά εντάξει. Να, η βάλω, πολιτεία λοιπόν, αποφασίζει, λέω. Στα ζητήματα της πολιτείας, λοιπόν, εγώ για αφήσει την Εκκλησία, όποιος θέλει μπορεί να συνεννοηθεί με την Εκκλησία. Εγώ, επειδή μιλώ με τον Υπουργό, που είναι ο αρμόδιος, θα αλλάξετε το μοντέλο με το οποίο το μάθημα των θρησκευτικών είναι προαιρετικό ή όχι, δηλαδή για τα παιδιά που δεν θέλουν να. Υποχρεωτικότητα του μαθήματος. Να μετέχουν του μαθήματος, διότι το η αλλαγή που πήγε να γίνει εμποδίστηκε και δυσκόλεψε και ξέρετε το θέμα με τη δήλωση. Και τώρα μην με τη δήλωση. Διότι η ιστορία της δήλωσης, λοιπόν, ξέρετε καλά
ότι είναι και μια ιστορία που έχει συνταγματικά προβλήματα. Να δηλώνει ο καθένας το θρησκευμά του για να μην μετέχει στα θρησκευτικά. Η επιλογή που έχει το Υπουργείο Παιδείας και φαίνεται το πρόγραμμα που έχουμε βγάλει το ορολόγιο είναι το μάθημα των θρησκευτικών να παραμείνει υποχρεωτικό μάθημα αλλά να αναμορφωθεί. Μάλιστα. Αν υπάρξουν αντιδράσεις τέτοιες από ακραίες πλευρές που διαταράσσουν την ηρεμία του σχολείου, τότε βεβαίως είναι άλλη συζήτηση. Εμείς όμως η επιλογή που έχουμε, η εκπαιδευτική, η πολιτική, είναι το μάθημα των θρησκευτικών να παραμείνει υποχρεωτικό μάθημα. Οι ιερείς και αρχιερείς θα μπορούν να πηγαίνουν στα σχολεία όπως πήγαιναν μέχρι τώρα, ή θα τους απαγορέψετε? Ένα λεπτό, να βάζω τελεία αν θέλετε. Σεβόμενοι βεβαίως την θρησκευτική και την, γενικότερα την ελευθερία της συνείδησης των πολιτών. Μα γι' αυτό ο πολίτης δεν θέλει, είναι άλλη συζήτηση. Δεν θα το δηλώνει όμως. Θα το δηλώνει ή όχι? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που έπεται του μαθήματος των θρησκευτικών. Όχι. Γενικότερη συζήτηση. Είναι γενικότερη συζήτηση. Θέλω να συζητήσουμε... Τώρα, για τους ιεράρχες στα σχολεία. Να πείτε. Που με ρωτήσατε. Το σχολείο θέλουμε να είναι ανοιχτό. Βοηθάει το να υπάρχει πλουραλισμός και διατύπωση απόψεων επικοινωνικών επίκαιρων θεμάτων. Για παράδειγμα, για το θέμα των ναρκωτικών, για το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού, για το θέμα του καπνίσματος και άλλα ζητήματα. Να υπάρχει μια διατύπωση διαφορετικών απόψεων σε μια κατεύθυνση βεβαίως πάντοτε. Εκεί θέλω να τονίσω. Δεν πρέπει όμως να εισβάλλουν εξωσχολικοί παράγοντες, είτε είναι με ράσα, είτε είναι χωρίς ράσα, είτε έχουν τα ράσα της εκκλησιαστικής εξουσίας, είτε έχουν τα ράσα της κοσμικής εξουσίας, είμαι σαφής αυτό που λέω, στο μάθημα μέσα. Και να επιτηρούν τους καθηγητές. Το σχολείο λειτουργεί επί τη βάση ενός προγράμματος, το οποίο οι καθηγητές είναι αρμόδιοι να το εφαρμόσουν. Αλίμονο έχουμε, βάλουμε στο κεφάλι τους και επιθεωρητές. Δηλαδή μετά εννοείται το σχολείο μπορούν να πηγαίνουν αν θέλουν κάποιοι και να γίνονται συζητήσεις ανοιχτές. Και κοινωνικές και πολιτικές και τα υπάλληλα. Εκτός προγράμματος σχολικού. Και εγώ αναφέρομαι και ευρύτερα, λέω, κύριε Υπουργέ. Και κοινωνικές και πολιτικές και οτιδήποτε εννοώ. Εκτός σχολικού προγράμματος. Παιδιά, να κάνουμε ένα διάλειμμα, δεν έχουμε χρόνο. Με την ευθύνη του συλλόγου των καθηγητών. Επαναλαμβάνω, το σχολείο έχει μια ευθύνη. Έτσι είναι. Λοιπόν, μισό διάλειμμα, άνω τελεία, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Επιστρέφουμε γρήγορα. Λοιπόν, ελάτε να κλείσουμε λίγο τη συζήτηση με τα εκπαιδευτικά με τον κύριο Υπουργό Παιδείας για να ρωτήσει και ο οικονόμου κάτι που θέλει του γενικότερου πολιτικού. Λέω όμως μια κριτική, κύριε Υπουργέ, που σας ασκείτε στις παρεμβάσεις που κάνετε και σας ασκείτε από εκπαιδευτικούς παράγοντες, είναι ότι ενώ είναι σε εξέλιξη ο διάλογος για την εκπαίδευση ευρύτερα, έτσι, και την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, κάντε παρεμβάσεις, επιμέρους παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς που είναι και στα μοντέλα οργάνωσης και στα μοντέλα παροχής γνώσης και στο περιεχόμενο της γνώσης, την ώρα που δεν έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος για να το δούμε μια φορά συνολικά από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Όπως βλέπετε, κάνουμε παρεμβάσεις σε όλες τις βαθμίδες, αρχής γενομένες από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Παρεμβάσεις λειτουργικού χαρακτήρα που υπακούν όμως σε μια εκπαιδευτική λογική, σε μια αντίληψη δημοκρατικής ισότητας ευκαιριών για όλα τα παιδιά. Διότι εμείς δεν έχουμε την άποψη που έχει ο κ. Μητσοτάκης ότι οι μαθητές είναι πελάτες στο σχολείο. Εντάξει, δεν είναι πελάτες, όχι. Έτσι ακριβώς το είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πελάτες στο σχολείο. Όχι πολίτες, έστω ιονοί, με δικαιώματα στη μόρφωση. Πελάτες, λέει. Λοιπόν, με αυτή την αντίληψη, την σκληρά νεοφιλελεύθερη, που θέλει ένα σχολείο με πελάτες τους μαθητές, που θέλει ένα σχολείο που απολύονται σε μια νύχτα μέσα χιλιάδες εκπαιδευτικοί, που κλείνουν σχολεία σε όλη τη χώρα, που θέλει ένα σχολείο που, θυμάστε, είχαμε φωτοτυπίες με λεφτά των εκπαιδευτικών και όχι βιβλία μια χρονιά. Το θυμόμαστε. Με αυτό το σχολείο το υποβαθμισμένο, το οποίο είναι εις βάρος των εκπαιδευτικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων που πρέπει να θέσουμε, με το νεοφιλελεύθερο σχολείο του άκρατου ανταγωνισμού και όχι της αναγκαίας συνεργατικότητας μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων και των μαθητών στο σχολείο, εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση. Έχουμε άλλη αντίληψη. Και ο διάλογος που κάνουμε, και επιμένουμε και ολοκληρώνεται τώρα ο διάλογος, δεν είναι διάλογος για να ανατρέψουμε συνταγματικές επιταγές ισότητας. Θέλουμε σχολείο ποιότητας και ισότητας. Θα σας κρίνω από αυτά, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να ρωτήσω μαζί με αυτό όλοι. Συμπληρωματικά, επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά μπροστά σας, σας ρώτησα και πριν, αλλά το αποφύγατε μάλλον. Εσείς θα θέλατε να παραμείνετε σε αυτό το Υπουργείο, να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνετε? Είναι προφανές ότι θα ήθελα να ολοκληρωθεί ο κύκλος που ως κυβέρνηση συνολικά κάνουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι μια προσωπική στενά υπόθεση. Και είναι προφανές ότι εμείς δεν έχουμε βιδωθεί στις καρέκλες μας. Έχουμε
προσανατολισμό και προσήλωση σε ένα στόχο. Στο στόχο που αφορά την δημοκρατική πορεία της χώρας και την έξοδο από την κρίση. Στο σχολείο, τη δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μας ερεθίζετε, με συγχωρείτε. Με την κατάσταση που επικρατεί, με τα νομοσχέδια που ψηφίσατε, με αυτά που θα ψηφίσετε, που βαθαίνει ακόμα περισσότερο η οικονομία και η ύφεση, μιλάμε για έξοδο από την κρίση. Πότε? Πού το βλέπετε αυτό? Λοιπόν, να απαντήσω στους ερεθισμούς σας, κύριε Οικονόμου. Πράγματι, ναι. Τώρα... Έχουμε το κλείσιμο της αξιολόγησης. Ο κύριος Φίλης εκμεταλλεύεται τη φιλία μας και τη συνεργασία μας επί σειρά ετών. Τώρα και ναι. Μπράβο. Ναι. Όπως και εμείς άλλες το εκμεταλλευόμαστε. Αλίμονο, παιδιά. Λοιπόν, να ακούστε ότι με το κλείσιμο της αξιολόγησης έχει πει και η Κομισιόν το δεύτερο εξάμεινο περνάει η χώρα στην ανάπτυξη. Λέει επίσης το πρόγραμμα ότι θα έχουμε 9 με 12 δις που θα πέσουν στην αγορά φέτος. Μάλιστα. Είτε από τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου που θα έρθουν από τη δανειακή δόση, είτε από το ΕΣΠΑ. 9 έως 12 δις. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης. Ναι, αλλά... Δεύτερον. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Μπαίνουμε στην ποσοτική χαλάρωση. Μετά. Δύο στοιχεία ακόμα. Μισό, πριν πείτε τα άλλα δύο στοιχεία. Μπαίνουμε στην ποσοτική... Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά πριν πείτε στα άλλα στοιχεία, για κάτι που αφορά στο Υπουργείο σας. Αν είναι μειωμένα τα ποσά από την πλευρά του ΕΣΠΑ που έχουν κατεύθυνση στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ κυρίως τα ποσά που έχουν να κάνουν με πληρωμές εκπαιδευτικών κτλ., πώς καλύπτουμε τις θέσεις, με τι λεφτά? Θα σας απαντήσω. Εδώ υπάρχει δυστυχώς, λόγω της αδιοριστίας, ένα αρνητικό στοιχείο. Mm. Χρήματα του ΕΣΠΑ τα οποία θα έπρεπε να πηγαίνουν σε άλλες αναπτυξιακές δράσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να τα δίδουμε για την κάλυψη μισθολογικών αναγκών. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Υπάρχουν χρήματα για να δοθούν. Δεν μας λείπουν. Βεβαίως μειώνονται. Και δεν μας αρέσει αυτή η ιστορία να μην δίνουμε χρήματα για άλλες δράσεις που αφορούν το σχολείο, όπως είναι και το ψηφιακό σχολείο. Έχουμε προβλέψει χρήματα για το ψηφιακό σχολείο, όπως είναι η αναμόρφωση των βιβλίων και των πραγματών σπουδών, για να πληρώνουμε. Είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ολοκληρώστε για την κρίση. Ολοκληρώστε το εκπαιδευτικό προσωπικό. Για την κρίση. Πρώτον, 9 έως 12 δις θα πέσουν στην αγορά. Μάλιστα. Δεύτερον, η ποσοτική χαλάρωση που θα μπει η χώρα μας. Δηλαδή, φτηνότερο χρήμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τρίτον, φτηνότερος δανεισμός των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απευθείας. Τελειώνει η ιστορία του ΕΛΑ που λέμε, του ELA. Και τέταρτον, και έχει και αυτό μια σημασία, το θέμα του χρέους. Διότι αν ρυθμιστεί το χρέος σταδιακά, όπως λέει, στο μέλλον. Το χρέος συζητείται. Με προϋποθέσεις. Το χρέος συζητείται, όπως ξέρετε. Προϋποθέσεις, αλίμονο. Μα τις προϋποθέσεις συζητάμε. Συζητείται και μπορεί να έχουμε ελάφρυνση και λιγότερη δανειακή επιβάρυνση κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό. Φόροι θα μειωθούν, κύριε Υπουργέ. Αυτό περιμένει να ακούσει. Τα οποία διασφαλίζονται ή θα τους αυξάνεται κάθε μέρα. Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Οι φόροι ακολουθούν την δημοσιονομική πολιτική. Άλλοι μειώνονται για ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις. Όχι, δεν μειώνονται. Αυξάνονται. Όλοι αυξάνονται. Δεν μειώνονται. Όχι, όχι. Πού, όχι, πείτε όχι. Με ένα που μειώθηκε. Εάν μελετήσετε καλύτερα την άμεση φορολογία. Που είναι κρυμμένη από κάτω, τους έχετε. Αυτούς μειώνονται. Πού τους έχετε. Στα χαμηλότερα εισοδήματα. Εδώ υπάρχει αφορολόγητο για πρώτη φορά στους αγρότες. Για πρώτη φορά υπάρχει αφορολόγητο στους αγρότες. Οι αγρότες φορολογούνται με το εισόδημα, κύριε Υπουργέ, τώρα. Τι λέτε. Τέλος πάντων. Μα υπάρχει αφορολόγητο. Μειώνονται. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι περιπτωσιολογία. Για πρώτη φορά υπάρχει αφορολόγητο αγροτών στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσουμε. Για πρώτη φορά κατεβάζαμε το αφορολόγητο στα 8.000. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά. Ναι. Για κριτική. Λοιπόν, θα έρθετε μια μέρα από κοντά να τα πούμε εδώ για να μιλήσετε και με πολίτες και να απαντήσετε και σε ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας και να σταματήσουμε αυτό που είπαμε. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Σωστά. Τη Δευτέρα που αρχίζουν οι εξετάσεις. Είναι πλήρως προετοιασμένη αυτή η διαδικασία. Να ενημερώσω εδώ ότι δεν βάζει ο Υπουργός Παιδείας τα θέματα. Απολύτως. Γιατί λένε μερικοί βάλτε. Πες τον Υπουργό λέει να βάλει εύκολα θέματα. Δεν βάζει ο Υπουργός τα θέματα. Δύσκολα θέματα. Υπάρχει αρμόδια εξεταστική επιτροπή. Μάλιστα. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αύριο πάλι εμείς αρκετά με τα εκπαιδευτικά. Από τα ακούω και κάθε μέρα, δεν μπορώ πια. Τι. Τα εκπαιδευτικά λέω. Εσύ έχεις και το πρόβλημα στο σπίτι. Το πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Άντε, γεια.